Πάμε αμέσως τώρα στην τεχνική ανάλυση της μεγάλης νίκης του ΑΠΟΕΛ με 6-0. Ξεκινάμε φυσικά με το πρώτο τέρμα. Βλέπω την κίνηση του Διαφάνειας, το screen του Ντβάλι στον ποδοσφαιριστή που ήταν στο μαρκάρισμα εδώ. Το πάρουμε ξανά από την αρχή. Το Ανάγκ, ένας εναντίον ενός, η κυκλική κίνηση στο πέναλτι του Διαφάνειας. Το screen, το block στο μπασκετμπολίστη και διάλεκτον όπως λέμε. Με αποτέλεσμα εντελώς μόνο στο Διαφάνειας 1-0 του ΑΠΟΕΛ. Δύσκολο γκολ. Το πρώτο τέρμα. Ήταν δύσκολο τέτοιο, απλά 15 λεπτά σε κίνηση. Είναι μια κομπίνα αυτή του. Αν το πάρουμε και λίγο ανασταλτικά, ο Θέλος ξεκίνησε το παιχνίδι σε ένα σχηματισμό 4-4-2. Μετά στα μέσα του πρώτου μηχρόνου το γύρισε με 30 πίσω, με 5. Μετά το δεύτερο μηχρόνο ξαναπέρασε σε ένα σχηματισμό 4-4-2. Φαίνεται ότι ανασταλτικά η ομάδα του Οθέλου ψαχνόταν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, προσπαθούσε να κλείσει τον κεντρικό διάδρομο. Η ικανότητα του από ένα αλλάζουν συνεχώς θέσεις. Σεπάκ, Σατσάλ, Διαφάνειας, Δόνι. Κοιτάξτε πώς κινούνται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα έρχεται εξωτερικά ο Διαφάνειας, εσωτερικά ο Δόνι. Πριν είδαμε το Σεπάκ εσωτερικά. Πώς τετράγωνο κίνηση του Δόνι στον κενό χώρο και ο Γκβιλιτάρας αυτό το σημείο έχασε μεγάλη ευκαιρία. Θα μπορούσε στο 18ο λεπτό να διπλασιάσει τα τέρματα. Τώρα βλέπουμε ξανά. 4-4-2. Εισέρχεται προς τον κεντρικό διάδρομο ο Μαρκίνιος. Ανενόχλητος. Καμία πίεση στην μπάλα. Ο αριστερός ακραίος επιθετικός της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πίεση στην μπάλα. Ανενόχλητος, ελεύθερο, έχει όλο τον χρόνο. Κοιτάξτε, ο Σταμούλη με τη σειρά του το ίδιο. Η μπάλα πήγε αριστερά στο Σέφτε. 4 ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ μέσα στην περιοχή της ομάδας του Οθέλου Αθιένου. Με πάρα πολύ ευκολία έφτανε μέχρι την αντίπαλη περιοχή χωρίς αντίσταση. Ζητούσε επειδή είναι ένα σχηματισμό 4-3-3 από τα δύο τα οχτάρια να κάνουν αυτή την κίνηση στην πλάτη των ακραίων αμυντικών. Είναι μια συνηθή κίνηση όταν αγωνίζεται με αυτό το σχηματισμό. Το Μίγκες να κάνει τη χειρονομία για να πάει μπάλα μπροστά. Επίσης, επειδή να έρθει ο Ανάγκ πάνω στον Δόνι στο Μακάρι και να κινηθεί στον κενό χώρο στα τσάς. Βλέπουμε μετά πως άλλαξε και το σχηματισμό 5-4-1 η ομάδα του Οθέλου Αθιένου με στόχο να κλείσει κυρίως τον κεντρικό διάδρομο στα ΑΠΟΕΛ αλλά η ποιότητα του ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε ότι τον Δόνι να παίρνει την μπάλα εξωτερικά, σαν δεξιός ακραίος επιθετικός και να συγκλίνει μέσα. Όχι, έφτε με τη σειρά του. Αριστερός ακραίος αμυντικός να συγκλίνει και αυτός προς τον κεντρικό διάδρομο. Πολλές αλλαγές θέσεων και επειδή μιας και αναφερθήκαμε αρκετά στον Κβιλιτάια σήμερα, η ικανότητα του Κβιλιτάια στην κάθετη μεταβίβαση του Μαρκίνιος μου θυμίζει λίγο και η κάθετη που τον γκολ που είχε πετύχει με την ανόρθωση προσπαθούν να του μεταβιβάσουν την μπάλα στα πόδια, πώς παίζει με πλάτη, πίσω υποστήριξη ο Δόνης και στη συνέχεια ο Δόνης έδωσε την μπάλα στον Σατσά 2-0 από ελ πολύ νωρίς πριν την ολοκλήρωση 20 λεπτών αγώνα. Πάμε και στο τρίτο τέρμα. Βλέπουμε εδώ σαν το σχηματισμό 5-4-1 από πλευράς Οθέλου Αθιένου. Η συνεργασία Διαφάνειες Χέφτε και εδώ μπάλα κόντραρε αυτόν γκολ 3-0 μόλις το 25ο λεπτό. Το τέταρτο τέρμα προήρθε από μια πίεση του Ντβάλι και έδωσε την μπάλα από τον Ουεσλάτη. Μεταβίβασε την μπάλα στο Μαρκίνιος και αυτός ζήτησε ένας προπονητής. Πάσα και αμέσως κίνηση. Πήρε θέση αμέσως μέσα στην αντίπαλη περιοχή και ήρθε το τέταρτο τέρμα στο 36ο λεπτό για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Το πέμπτο τέρμα, βλέπουμε εδώ την εξαιρετική κάθετη μεταβίβαση του Μαρκίνιος στην πλάτη. Στο όριο του offside, ο Εντουάρντο πέτυχε το 5-0 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Νομίζω με από εκεί και πέρα. Δεν σηκώνει και πολλή ανάλυση όταν προηγείσαι με την άρξη του δεύτερου ημιχρόνου με 5-0. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα έχουν κρυθεί.